Σε απόγνωση 600 νεφροπαθείς μετά την απόφαση της αναθεωρητικής αρχής προσφορών για ακύρωση του διαγωνισμού για την αγορά νέων μηχανών αιμοκάθαρσης στα κρατικά νοσηλευτήρια. Οι νεφροπαθείς επιρρύπτουν ευθύνες στην ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, η οποία ήταν αρμόδια για τις προσφορές. Διερωτούμαστε, ποιος ο λόγος και γίνονται όλα αυτά? Τι συμφέροντα παίζονται? Για ποιο λόγο παίζουν με τις ζωές 600 ανθρώπων? Εμάς η μηχανή είναι η ζωή μας. Χωρίς μηχανή δεν ζούμε. Πόσο κακό δηλαδή πρέπει να γίνει για να πάρουν τα μέτρα τους? Ελπίζω και παρακαλώ τον Υπουργό Υγείας αυτήν τη φορά να μπει δυναμικά. Δεν γίνεται εγώ να εξαρτούμε από την ηλεκτρομηχανική υπηρεσία. Περιμένω τον Υπουργό αυτήν τη στιγμή να πάρει το θέμα στους ώμους του. Η ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία διαβεβαιώνει τους νεφροπαθείς ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα κατά τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης με τις υφιστάμενες μηχανές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει χωρίς αιμοκάθαρση, αλλά ακούστε το λόγο ότι το σύστημα είναι υφιστάμενο, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως λειτουργούσε πριν την ακύρωση της προσφοράς. Θα συνεχίσει τις θεραπείες που κάνω μέχρι σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η ίδια ασφάλεια που είχα με το υφιστάμενο σύστημα θα τρέχουν και σήμερα και αύριο. Εμείς έχουμε διαβεβαίωση από τον δραστηριοαρχή ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα υπάρχουν ανταλλακτικά. Αύριο όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα παρακαθίσουν σε έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία θα αποφασιστεί αν θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για αγορά μηχανών.